χρωμάτων επέστρεψε για να αλλάξει χρώμα στη διάθεσή μας αλλά και στην πόλη μας. Πρώτη μας τάση στο διήμερο φεστιβάλ Η Παρέλαση Χρωμάτων. Μια καινούργια και δροσερή άποψη από τα παιδιά της Action Team. Ωφέλεια Καβάλας, εδώ δίπλα στα παιδιά της Action Team, σε ένα υπέροχο και διαφορετικό φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Χρωμάτων. Πολλών χρωμάτων, φαίνεται άλλωστε, και ακολουθήσουμε σε λίγο μια διαφορετική παρέλαση. Μια ιδέα των παιδιών, της νεολαίας. Ως Δήμος Καβάλας και Δημοφέλεια είμαστε δίπλα στα παιδιά, θέλουμε να κρατήσουμε τη νεολαία. Χαρήκαμε που τα νέα παιδιά ήθελαν να πρωτοστατούν σε μία εκδήλωση. Είχαμε βέβαια κάποια ψηλοπροβλήματα, αλλά τα ξεπεράσαμε. Επομένως θα απολαύσουμε τα παιδιά, θα απολαύσουμε σήμερα την παρέλαση, την εκδήλωση και αύριο στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου πιστεύω ότι θα πλημμυρίσουν όπως και πέρσι το στρατόπεδο, οι φωνές, η νεολαία, η νέα γενιά. Να σταθούμε λίγο και στο guest star του φεστινού φεστιβάλ, τον κύριο Ουγγαρέζο, ο οποίος έρχεται στην πόλη μας έτσι λίγο για να ανεβάσει τη διάθεση. Ούτως ή άλλως είναι χαρακτηριστικό του αυτό. Ακριβώς. Ήδη ήρθε στην Καβάλα, θα κάνει τη δική του παρουσίαση με τον δικό του τρόπο. Έχει άλλωστε εμπειρία από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ήδη τον έχουμε προειδοποιήσει και προετοιμάσει για τις τελευταίες εξελίξεις, έτσι ώστε θα πρέπει να προσέχει και ο ίδιος αυτό που θα παρουσιάσει, να αποφεύγει συγκεκριμένες φράσεις και συγκεκριμένη φράση, διότι αυτό εδώ είναι η πόλη των χρωμάτων, η χρωματιστή Καβάλα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια και θα τα πούμε στην παρέλαση. Ακριβώς αυτό, κάνουμε μια παρέλαση, μια τελετή έναρξης, γιατί τώρα πια το Colors Fest, το Φεστιβάλ Χρωμάτων, τώρα πια η δύναμη της συνήθειας. Είναι πολλές εκδηλώσεις, είναι κάτι μεγάλο. Το βράδυ έχουμε και πάρτι στον Τσάλα Πετινό. Σας περιμένουμε και ελπίζουμε όλοι να περάσουν καλά και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Πώς θα βλέπεις γενικότερα τα πράγματα, έχει έρθει ο κόσμος? Ναι, ακριβώς. Ο κόσμος έχει απλωθεί μέχρι κάτω το πάρκο Φαλίου. Τώρα που θα έρθει και ο Γκαρέζο να κάνει τη μεγάλη έκπληξη που θα δείτε, θα έρθει και θα μαζευτεί όλος ο κόσμος εδώ και θα ξεκινήσει η παρέλασή μας. Ωραία, αναμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ναυτικός όμιλος Καβάλας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Ναυτικός όμιλος Καβάλας είναι το εστιαφόρο, έτσι. Ένα χειροκρότημα και στα φιλαράκια μου εδώ, το Δημήτρη, πάμε όλοι, και το Λεωνίδα. Λοιπόν, ο Πάκος, το ξέρετε τον Πάκο, έτσι, έχει κάνει δουλειά. Α, είσαι ο Κουρβάς Καβάλας. Ωραία, λοιπόν, του λέει θα πιάνει το μικρόφωνο, ρε, μου λέει μην ανησυχείς καθόλου, εδώ αναλαμβάνω εγώ. Και όντως τα κατάφερε, ένα χειροκρότημα λοιπόν στον Πάκο, στον Αλέξανδρο. Σε όλα τα παιδιά από την Action Team. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα. Κάποια στιγμή δεν χτύπησε το τηλεφωνό μου. Έλαβα ένα μήνυμα στο Facebook, ένα χρωματιστό μήνυμα στο Facebook από το φίλο μου τον Νίκο τον Βουγιούκα, χειροκρότημα, ο οποίος μου είπε πόσο πολύ θέλει μέσα από την καρδιά του και όλη η Action Team και ο Δήμος Καβάλας, χειροκρότημα, και η Δημοφέλεια και η Λέσχη Φιλάνθρωπος Καβάλας, για να πέσω, μην γελάστε, κάτσε να σας βλέπω, να κάνουμε μια γιορτή. Αυτή η γιορτή, αλήθεια είναι, υπό άλλες ονομασίες, γίνεται και σε άλλα μέρη. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ είναι μια διαφορετική πόλη. Η Καβάλα είναι η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας, η χρωματιστή πόλη και η σημερινή γιορτή των χρωμάτων θα ακουστεί σε όλη την Ελλάδα! Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τα σπάσουμε! Είμαστε! Θέλω
θέλω να λέω, να ξεκινήσουμε ως εξής, θέλω να λέω action και να λέτε team. Είστε έτοιμοι? Ναι! Action! 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 Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γυρίσω την έναρξη των δραστηριοτήτων μας. Η καβάλα χρωματιστή πόλη θα ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Χειροκρότημα. Εγώ αυτά λέω ωραία. Θέλω λίγο να είστε συγκεντρωμένοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την παρέλασή μας. Θα περάσετε από τα στάδια που θα εκπροσωπούνται από το κάθε ένα διαφορετικό χρώμα. Θα ξεκινήσετε να γεμίσετε την πόλη χρώμα και θα τα πούμε στο πάρκο Φαλήρου, όπου θα κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση για να κάνουμε την πρώτη ρήψη χρωμάτων και για να γεμίσουμε τον ουρανό της Καβάλας χρώματα. Είστε μαζί μου! Λοιπόν, για πες μου, τι τάξη πηγαίνεις αργικά? Ορίστε. Τι τάξη πηγαίνεις? Τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου, μάλιστα. Και να φανταστώ ότι το σημερινό πάρτι είναι ό,τι πρέπει για σας. Ναι, εσύ. Ναι. Πες μου, γιατί σου αρέσει το φεστιβάλ χρωμάτων? Γεμίζει πολύ χρώματα, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα? Είναι το μπλε. Το μπλε, ναι. Αυτό. Το μπλε. Ναι. Ωραία. Ναι. Οπότε θα βρω ένα μπλε χρώμα και θα σε λούσω από πάνω μέχρι κάτω. Έγινε. Ναι. Θα σε εντοπίσω. Κανόνισε. Ναι. Καλή συνέχεια. Ιωάννα, χάρηκα που σε γνώρισα. Πάμε μαζί παρέα. Λοιπόν, πες μου 2-3 πράγματα για το φεστιβάλ χρωμάτων. Το φεστιβάλ χρωμάτων είναι κάτι που είναι ωραίο. Μπορεί να έρθει παιδιά από διάφορες ηλικίες, όσο και μεγάλοι. Πόσο μεγάλοι δηλαδή? Μέχρι και οι παππούδες μπορούν να έρθουν. Ο κάμεραμάν μας δηλαδή που είναι πάνω από τα 30 μπορεί, επιτρέπεται? Εννοείται μπορεί. Ωραία, εντάξει. Γιατί είναι για όλο τον κόσμο να χαρεί, γιατί είμαστε σε μια κομική κρίση η οποία θέλουμε χαρά, θέλουμε χρώματα στη ζωή μας και γι' αυτό γίνεται το φεστιβάλ να χαρούμε, να χορέψουμε και να το γλεντήσουμε. Να το γλεντήσουμε ρε παιδάκι μου, το έχουμε ανάγκη. Το αγαπημένο σου χρώμα ποιο είναι? Το μοβ και το κόκκινο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλεια. Οπότε πάμε να προμηθευτούμε μοβ και κόκκινο χρώμα. Εννοείται. Εννοείται. Έγινε. Φύγαμε. Νομίζω ότι έχετε τραβήξει τα βλέμματα εσείς οι δύο. Ξεκινήσατε από νωρίς ή όλα αυτά γίνανε τώρα? Τώρα. Είστε πολύ γρήγοροι, ρε παιδιά. Τα ονόματά σας? Βικτώρια και Γιώργος. Βικτώρια και Γιώργος, μάλιστα είστε ζευγάρι, παιδιά. Ναι. Αλήθεια? Τέλεια, εξαιρετικά. Ένα χρωματιστό ζευγάρι. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, πώς περνάτε σήμερα? Είναι υπέροχα. Ναι, ξεχωριστά από τις υπόλοιπες μέρες. Ελπίζω και αύριο να είναι ωραία.